ομάδα του Μιχάλου ήταν ανώτερη στους περισσότερους τομείς. Όταν δέχεσαι 14 πόντους από τον διαβασμό και όταν δείξεις και 16 εκπληκτικά ριμπάουντ, είναι πολύ δύσκολο να διεκδικήσεις κάτι. Πρέπει να μας γίνει μάθημα. Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα. Τότε πρέπει να κάνουμε να συνεχίσουμε και να δούμε το επόμενο παιχνίδι. Ευχαριστώ. Πάμε να ρωτήσω για το επόμενο παιχνίδι. Ο κύριος Σταβαράκης, εδώ βρήκα. Καταρχήν, σε κοινωτό τον Κόλτς, τον Κάρι και τον Αγώνια τους. Όσον αφορά για το παιχνίδι, νομίζω ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι. Μπήκαμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, δουλέψαμε καλά, όπως νομίζω ότι δουλεύουμε γενικά πολύ καλά αυτή η ομάδα από την αρχή. Είμαστε από τις δύο ομάδες, θεωρώ, που βρίσκονται στο τέλος βαθμολογίες που είναι πολύ ανταγωνιστικές σε κάθε παιχνίδι. Αυτός είναι ο στόχος. Όσον αφορά για το συγκεκριμένο παιχνίδι, είχαμε σκεπτικό να το διώξουμε από κάποιους παίχτες στην κλειδιά της ομάδας και κάποιους το ξανατολίσουμε σε κάποιους άλλους που θέλαμε εμείς τους οποίους επιτελούσαμε ότι μας βολεύει, όσον αφορά την επίθεσή τους. Νομίζω ότι η άμυνά μας για μια ακόμη φορά στα 3 δεκάλεπτα ήταν πάρα πολύ καλή. Φυσικά στο τέταρτο λίγο του άγχος, λίγο η πίεση του ΠΑΟΚ, κάποια λάθη συγκέντρωση, η προσμονή αν θέλετε μια τη μεγάλη νίκη. Δεν τελειώσαμε όπως εγώ προσωπικά θα ήθελα το παιχνίδι, αλλά από εκεί πέρα μην ξεχνάμε ότι θα ήθελα να συμμετέχω στι ομάδε του πρωταθλήματο. Και για μια ομάδα που οπότε πώ τα βρήκα, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Έχουμε καλή συνέχεια στο ΠΑΟΚ, συνέχεια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, να συνεχίσει την πάρα πολύ καλή πορεία. Και να δώσω συγχαρητήρια στους